Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έχουμε κι εμείς μια χαρά έτσι παραπάνω. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Παρόλα αυτά, θα είμαστε εδώ για τις επόμενες περίπου 2 ώρες για να μιλήσουμε και να αναλύσουμε ό,τι είδαμε χθες το βράδυ στο επεισόδιο του Survivor, που είχε και αποχώρηση. Η Εύη Σκαρόνη είναι η παίκτρια, η οποία τελικά ο κόσμος αποφάσισε να φύγει από το παιχνίδι. Θα τα πούμε όλα. Να καλησπερίσουμε την Κύπρο, όπως κάθε απόγευμα, και να σας πω ότι η Σοφία Βογιατζάκη, που ήταν ανεκαλεσμένη μας σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει τελικά, της συνέβη κάτι έκτακτο, ελπίζουμε όλα να είναι καλά. Και τελευταία στιγμή, και μετά από περίπου 45.000 αναπάντητες, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένος, καταφέραμε να βρούμε στο τηλέφωνο τον άνθρωπο αυτό που θα μπορούσε να αντικαταστήσει επάξια τη Σοφία Βογιατζάκη. Έχει ξαναέρθει στην εκπομπή αυτή και ξέρει από Survivor, ξέρει πολύ καλά. Τα σχόλια τα δικά σας από την προηγούμενη φορά που ήρθε ήταν πάρα πολύ θετικά. Θέλατε πολύ, θέλατε να τον ξαναδείτε, και ό,τι θέλετε εσείς γίνετε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Οπότε, αντί για Σοφία Βογιατζάκη, ο ένας και μοναδικός Κώστας Αναγνωστόπουλος. Ξαναγεια σου. Οπα. Οπα της. Τι γίνεται? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τελευταίο της στιγμής. Ξανά. Πίστεψε με, δεν σε καλέσαμε ως λύση ανάγκης. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Διότι η προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ είχε πάει πολύ καλά, γιατί ξέρεις και να μιλήσεις για Survivor, που το παρακολουθείς και έχεις και άποψη και μετά από τη συμμετοχή σου, αλλά και λόγω του τρόπου σκέψης σου. Ευχαριστώ. Ο τρόπος σκέψης σου είναι αυτό το οποίο σε ξανάφερε εδώ κοντά μας τόσο γρήγορα. Είπα, ήρθα και όποιον πάρει ο χάρος. Ο Σόζον Παλέστρος χάρος ή ο χάρος. Γενικά ο Γενικότερα. Ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος. Τι κάνεις τώρα εδώ. Έλα, δώσε ένα φιλάκι, μωρέ Κωνσταντίνε. Έλα, Κωνσταντίνε. Μωρέ Κωνσταντίνε. Δεν φιλιόμαστε πια. Θυμάμαι στο εδώ, φιλιόμασταν, αγκαλιαζόμασταν. Τώρα εδώ, τίποτα. Σοβαρή. Λοιπόν. Αλλάξαν τα πλάνα μου. Κοιμήθηκα στη μάνα μου, που λέει και ο γνωστός Αηδός. Ο Γιώργος, ο Μαζονάκης. Μαζονάκης, ναι. Πώς είμαστε? Καλά, μια χαρά. Είδαμε επεισόδιο χθες? Ναι, πώς δεν είδαμε. Ήταν αναμενόμενη η αποχώρηση της Εύης, της Καρόλη. Νομίζω, ναι. Είχα πει και τη Δευτέρα που είχα έρθει πως αν χάσουν θα είναι οι τρεις υποψήφοι, τρεις καινούργιοι παίκτες. Και χθες που το είδα, θεώρησα ότι θα φύγει σίγουρα η Σκαρόνη. Εμείς έτσι εδώ μεταξύ μας που συζητάγαμε, ήμασταν μεταξύ Σόζοντα και Εύης, διότι ο Σόζο είναι μια προσωπικότητα πολύ έντονη, ναι, που δεν ξέραμε ακριβώς τη συνείδηση του κόσμου πώς έχει αποτυπωθεί. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος προτιμάει μια έντονη προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι. Εφόσον έφυγε και η Κωνσταντίνα, πρέπει κάποιος να την αντικαταστήσει. Ναι. Και ο Σόζον είναι επάξιος. Κοιτάξτε, δεν είχε και κοινό η Εύη, μόνο. Δεν είχε κοινό να ήταν κάποια. Πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε, ναι. Αλλά πάντα αυτό γίνεται στις πρώτες ψηφοφορίες. Και όταν αρχίζει το παιχνίδι, πάντα και ο Παρθένης έφυγε, δεν πρόλαβε να δείξει κάτι. Αυτό να σκέψου είναι... να έμπαινε ο Παλέστρος Σόζον χάρος χωρίς να ήταν. Ανάποδα τα πέσα. Ο χάρος να τελειώνουμε. Σκέψου να μην δίνει καθόλου τροφή, θα έφευγε. Αυτό είναι, επειδή δεν είχαν πολύ χρόνο να γνωριστούν, να τους γνωρίσει ο κόσμος μάλλον. Όποιος είχε την πιο έντονη προσωπικότητα, νομίζω ότι έμεινε. Και η Σαλταφερίδη είχε πιο έντονη προσωπικότητα. Ναι, ναι. Και την κόντρα με τον Χάρο. Έτσι, συμβαίνουν και όλα αυτά. Θα τα δούμε, διότι και χθες είχαμε επεισόδιο. Επεισοδιάκι. Προς το παρόν θα ξεκινήσουμε με την ομάδα των μαχητών, παρόλα αυτά. Και με τον Θοδωρή, και τι λένε οι συμπαίκτες του γι' αυτόν, βλέπουμε τα τελευταία επεισόδια ότι περνάει πολύ δύσκολο ο Θοδωρή στην παραλία. Είναι επιλογή του. Επιλογή του για απομόνωση. Ναι. Οι λόγοι τώρα που τον έχουν οδηγήσει εκεί μπορεί να είναι όντως η πείνα που ίσως τον έχει καταβάλει και δεν μπορεί να το διαχειριστεί έτσι όπως ίσως θα περίμενε. Και σίγουρα έχει να κάνει και με το ότι δεν τα πάει καλά με κανέναν αυτή τη στιγμή. Λέω με κανέναν. Ακόμα και τους συμμάχους που είχε, τον Αγόρου και την Τάρια. Και τον Κώστα. Και αυτοί οι παίκτες φαίνεται ότι έχουν απομακρυνθεί. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τι είπαν οι συμπαίκτες του Θοδωρή για την κατάστασή του γενικότερα.